Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Πρώτα με δύο έννοιες που είναι σημαντικές στα ελληνικά, η διαφορά μεταξύ της διασποράς και της ομογένειας. Στην πραγματικότητα η διασπορά εμφανίζεται λόγω μιας πίεσης, η οποία μπορεί να είναι στρατηγική, γεωπολιτική και ακόμα και πολιτική. Ενώ η ομογένεια είναι, αν θέλετε, η διασπορά που έχει σταθεροποιηθεί. Γιατί αυτός που ανήκε στη διασπορά τεχνικά είναι αυτός που διώχθηκε ή έφυγε. Ενώ αυτός που ανήκε στην ομογένεια είναι αυτός που δεν εξετάστηκε. Άρα, σημαίνει ότι όταν είμαστε της διασποράς, το σημείο αναφοράς είναι ακόμα από εκεί που φύγαμε. Όταν μιλούμε για την διασπορά, μιλούμε για το ασπέκτ παμίτσι το ελληνικά που ήρθε στην Ουκρανία. Ενώ στην ομογένεια, το σημείο αναφοράς είναι το έθνος όπου και αν είναι. Ομογένεια της νατσιονάλης, της νάτσια, δεν φωνανούλα. Άρα, εδώ ειδικά για το ουκρανικό, είδαμε και στους προαλήσαντες ότι επισημάνατε την έννοια της αλήθειας. Και έχει ενδιαφέρον γιατί στα ελληνικά η αλήθεια είναι η άρνηση της μνήμης. Ενώ με την έννοια της λύθης, αλήθεια ακυρώνει την λύθη γιατί αυτό παράγει μνήμη. Ακούσαμε επίσης ότι από τον κύριο ότι περάσατε από μια σοβιετική περίοδο σε μια post-σοβιετική περίοδο. Και από ό,τι φαίνεται τώρα είστε σε post-σοβιετική περίοδο. Άρα σε κάποια φάση θα έρθει η Ουκρανική. Είναι πολύ σπάνιο να βρεθώ σε ένα συνέδριο που αφορά το Ουκρανικό χωρίς να υπάρχει αναφορά στη διπλανή χώρα. Αλλά θα ήθελα να σας το δώσω σαν παράδειγμα. Φανταστείτε ότι αντί να μου πείτε πού κάθεστε, μου λέτε ποιος κάθεται δίπλα σας. Είναι σχεδόν απίστευτο για τους Έλληνες να ξέρουν με ποια άλλη χώρα συνορεύει η Ουκρανία. Που σημαίνει ότι δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση σε μία διπλανή χώρα που δεν ξέρουμε ποια είναι η άλλη. Μην ανησυχείτε, δεν είναι μια κριτική εναντίον των Ουκρανών. Στην Ελλάδα κάνουμε το ίδιο. Οι Έλληνες συνεχώς λένε ότι είναι απέναντι σε μια γείτονα χώρα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί όλες οι άλλες γειτονικές χώρες τις λένε με το όνομά τους, αυτή τη συγκεκριμένη τη λένε γείτονα. Το πρώτο πρόβλημα που έχουμε είναι όταν έχουμε ένα σύστημα το οποίο καταραίει από μόνο του και όχι από εμάς. Άρα οι πρώτοι που είναι οι δικοί μας θεωρούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι κατάρρευσε.
Είναι σαν να κερδίζετε ένα πόλεμο επειδή ο άλλος έχασε, αλλά δεν συμμετείχατε. Είναι σαν να κερδίζετε ένα πόλεμο επειδή ο άλλος έχασε, αλλά δεν συμμετείχατε. Για το Γολοντομόρο είμαστε στο 32-33. Οι περισσότεροι Ουκρανοί ξέρουν ακριβώς τι έγινε. Λέω οι περισσότεροι λοιπόν. Και όμως η μεγάλη παραγωγή του έργου γίνεται μετά το 1991. Όσο αφορά το έργο της αναγνώρισης. Άρα, μια που έχουμε και τον πρέσβη εδώ, μην αγχώνεις, Γαλήνα, μην αγχώνεις. Είναι θετικό. Μια που έχουμε λοιπόν τον πρέσβη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πώς λειτουργεί ένα κράτος. Έχουμε ένα κράτος και έχει εξαιρετικούς παράγοντες, όπως είναι ο πρέσβης, ο οποίος μιλάει με τη γλώσσα που θέλει το κράτος προς τα έξω. Και είναι αυτό που λέμε το διπλωματικό σώμα. Η διασπορά των Ουκρανών είναι το διπλωματικό πνεύμα. Δηλαδή, πολύ συχνά, ακόμα και ο πρέσβης δεν θα μπορεί να πει τόσο ξεκάθαρα όσο εσάς την αλήθεια. Διότι θα πρέπει να είναι κάπως διπλωμάτης και το βλέπω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Έθνη. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει μια επίσημη αναγνώριση του Κογκρέσου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εννοώ του Ουκρανικού Κογκρέσου, φαντάζομαι τώρα. Αλλά για ποιο λόγο, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένας λόγος ο οποίος είναι ανεξάρτητος. Δηλαδή, ακόμα και αν η Ουκρανία αποφασίσει ότι δεν θα έπρεπε να μιλάνε οι άλλοι. Η διασπορά της Ουκρανίας θα συνεχίσει να μιλάει. Άμα η Ουκρανία έχει πρόβλημα με μια χώρα, μπορεί πολύ εύκολα να αποσύρει τον πρέσβη και να πει ότι εγώ δεν έχω πια διπλωματικές σχέσεις. Якщо в Україні буде проблема серйозна, вона зможе викликати посла і сказати, що вона не має більше дипломатичних стосунків до України. Але не може не опустити діаспору. Але держава не може відкликати діаспору. Але от вони хаме ендасі з метаксі кратуські діаспора. Коли в нас були напружені стосунки між державою і між діаспорою. Є великі процеси, що були на дитину, що ж їх дитину. Є тут деякі з вас, які можуть сказати, хто в цій ситуації. Але хто не пара по лекуру, я обшляди по хору. Це дуже легко, тому що стосовно будь-якої країни. І не пана і діаспора, бо й дитину. Діаспора – це той чинник, який завжди. Чи авто офіліти сина полі апру є гонос? І це тільки тому. Μερικές φορές η χώρα αναγκάζεται να πει μερικά πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύει, επειδή δεν έχετε πιέσει. Οι οποίες μπορεί να είναι γεωπολιτικές, οικονομικές, στρατιωτικές. Θα έχει λοιπόν μια άποψη η οποία είναι δεσμευμένη. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για τη διασπορά είναι να ακολουθεί το κράτος. Πρέπει το κράτος να ακολουθεί τη διασπορά, γιατί η διασπορά είναι το πνεύμα του και το ελεύθερο πνεύμα. Διότι η διασπορά ως επίπτωση της διασποράς ζει σε χώρες όπου υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Διασπορά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω
ενώ είμαστε εδώ για την Ουκρανία, ακούω πάρα πολύ τη λέξη Καναδάς. Αυτό σημαίνει τι? Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια ειδική περίπτωση στον Καναδά, υπάρχει ότι στον Καναδά είναι η ελεύθερη άποψη, άρα οι Ουκρανοί που είναι στον Καναδά κάνουν ένα πολύ δυναμικό λόγο. Διότι ο Καναδάς δεν έχει να αποδειχθεί γείτονας. Κάνει λιγότερη δουλειά στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει και γείτονες. Α, τι εννοώ με αυτά. Μετά το 1991 είχαμε μια μεγάλη αλλαγή φάσης. Θα έλεγα ότι τη είπατε και προηγουμένως, για μένα είναι το 32-33, 91-2014. Τα μεγάλα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το Eurobank, αλλά αυτό δεν λειτουργήσε όπως θέλαμε, άρα ξαναμπήκε σε κανονική πορεία. Θα κοιτάξω λοιπόν μόνο τις αλλαγές φάσης. Στην πραγματικότητα τι γίνεται? Το 1991 απελευθερώνεται ο ουκρανικός λαός και μπορεί πια επίσημα να μιλήσει για το Γολοντομόρ. Άμα το σκεφτείτε, είναι θεαματικό, γιατί μιλάμε για γεγονότα του 32-33, το 91 είναι πολλοί οι οποίοι θα μιλήσουν για αυτά τα γεγονότα, ενώ δεν ζούσαν. Το γεγονός ότι καθυστέρησε η διαδικασία της ενημέρωσης προς τα έξω για τον Γολοντομόρ, έχει επιπτώσεις πάνω στα θύματα. Τους γενοκτονημένους. Κανονικά, όταν έχουμε μια γενοκτονία, η πρώτη γενιά νιώθει ενοχές. Και θα στο πω αλλιώς, ενοχές δεν έχει ποτέ ο ένοχος, έχει πάντα το θύμα. Άρα σε μια ελεύθερη χώρα όπου μπορούμε να μιλήσουμε, έχουμε την πρώτη γενιά που δεν μιλάει. Η δεύτερη γενιά ρωτάει σε αυτούς που δεν μιλάει τι έγινε. Και πρέπει να περιμένουμε την τρίτη γενιά για να μάθουν τι έγινε από τους παππούδες και γιαγιά. Εδώ επειδή φτάσαμε το 1991, επειδήσαμε, δείξαμε και περάσαμε από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά κατευθείαν. Που σημαίνει ότι όταν οι Ουκρανοί είχαν δικαίωμα να μιλήσουν, ήταν έτοιμοι να μιλήσουν. Αν είχε γίνει πριν, δηλαδή φανταστείτε ότι η Ουκρανία δεν ήταν πια υπό σοβιετικό καθεστώς, ας πούμε, το 1945. Και να ήταν ελεύθερο, δεν θα λέγαμε τίποτα ακόμα. Θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα δύο γενιές. Άρα τι έγινε? Η Ουκρανία πέτυχε πάρα πολλές αναγνωρίσεις του Γολοντομόρ από χώρες του εξωτερικού. Και δεν σπατάλησε χρόνο για να πιέσει τη γειτονική χώρα να αναγνωρίσει το Γολοντομόρ, πήγε κατευθείαν στους άλλους. Και πήγε κατευθείαν στους άλλους χρησιμοποιώντας το δίκτυο της Διασποράς. Άρα θα μου πείτε, γιατί η Διασπορά δεν έκανε πολλή δουλειά πριν το 1991. Μόνο για το θέμα... Περίμενε. Τι λέω την Καρίνα να δουλειάσει αυτό.
Δεν είπα ότι δεν έκανε δουλειά, είπα ότι δεν έκανε πολλή δουλειά και θα εξηγήσω περίμενα για ποιο λόγο. Διότι στη διασπορά αναρωτιόμουσαν αν μιλάνε πολύ για τον Γολοντομόρ ή πως κάνουν κακό στην Ουκρανία. Ότι η Ουκρανία ήταν ακόμα με σοβιετικό καθεστώς. Άρα λέω λοιπόν ότι η απελευθέρωση έγινε μετά το 1991, όπου μπορούσε η Ουκρανία να αναφερθεί επίσημα στον Γολοντομόρ και μπορούσε η διασπορά θα πάει πολύ πιο δυναμικά το έργο της. Γιατί δεν είχε πια φραγμούς. Κανένα εμπόδιο. Αυτό σημαίνει ότι, πολύ γρήγορα είχαμε πολλές αναγνωρίσεις. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό, είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε πόσες φορές έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ελλήνων του πόνου στο εξωτερικό. Γιατί? Γιατί στην Ελλάδα, επειδή υπήρχε το πλαίσιο της ελευθερίας, αλλά περάσαμε από τα στάδια, δηλαδή δεν μιλάνε θεωρήσαμε μεγάλη επιτυχία η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου το 1994 στην Ελλάδα. Δηλαδή μόνοι μας αναγνωρίσαμε ότι ήμασταν θύματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο ηθικό. Πρέπει να πούμε σε εμάς, εντάξει, ήμασταν θύματα. Αν θέλετε να δείτε το ανάλογο στα ουκρανικά, είναι το θέμα της εθνότητας. Διότι ακόμα και τώρα, και είναι αυτό που άκουγα και με τους προγραμμίστες, μιλάμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε εθνική ουκρανική ταυτότητα. Είναι σημαντικό για τη διασπορά ή για την Ουκρανία. Διότι αυτός που είναι Ουκρανός της διασποράς δεν είναι σημαντικό γιατί είναι το μόνο που έχει. Όταν πάμε στην Ουκρανία και βρισκόμαστε σε περιοχές που είμαστε πολύ κοντά στη γείτονα χώρα, έχουμε ένα θέμα με την εθνικότητα. Γιατί είναι μερικοί που προτιμούν να μιλούν τη γλώσσα της γειτονικής χώρας παρά την ουκρανική, ενώ είναι Ουκρανοί. Άρα σημαίνει αυτό σε αυτό το επίπεδο ότι είμαστε αρκετά πίσω και χάρηκα επειδή πρέπει να προωθηθεί αυτή η ιδέα. Άρα έχει σχέση λοιπόν με το στρατηγικό πνεύμα και πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η διασπορά θα είναι πάντοτε η αιχμή του δόρατος. Όσο αφορά την ενημέρωση, την αλήθεια και την αναγνώριση της γειτονίας των Ουκρανών. Ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει η λέξη Γολοντομόρ είναι πολύ σημαντικό. Πιο μικρές φράσεις. Εντάξει. Δεν προφέρω. Λέω λοιπόν ότι μερικές γενοκτονίες στον κόσμο δεν έχουν λέξη. Ήταν μεγάλο επίτευγμα
να αποφασίσουμε να υπάρχει μία λέξη η οποία μόλις τη λέμε αμέσως ξέρουμε ότι πρόκειται για μία γενοκτονία. Τώρα λοιπόν θα σας κάνω μία ύπουλη ερώτηση, καταλάβετε που το πάω. Όταν λέτε τη λέξη Γολοντομόρ, έχετε πρόβλημα με την εθνική ταυτότητα της λέξης Γολοντομόρ? Όχι. Είναι ξεκάθαρο. As Ukrainians were also not promoting that they were fighting against the Muslims who were forcing the Holodomor. Exactly. So they were only willing, the politicians were only willing to present Ukrainians as the martyrs, but never as the fighters. And that was the moment where I totally agree with your option here. Okay, thank you. Άρα, συνεχίζω λέγοντας το εξής. Από τη στιγμή που υπάρχει μια εθνική ταυτότητα σε σχέση με την γενοκτονία, μπορείτε πολύ εύκολα να θεμελιώσετε την εθνική ταυτότητα γενικά. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει όμως να πέσετε στην παγίδα ότι οι Ουκρανοί είναι απλώς τα παιδιά που επιβίωσαν τον Γολοντομόρ. Οι Ουκρανοί υπήρχαν και πριν. Για μένα ένα μεγάλο θέμα που έχει αναπτύξει η διασπορά είναι να εξηγήσει γιατί έγινε τον Γολοντομόρ. Που σημαίνει ότι όταν είναι γιατί, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν αγωνιστές. Ενώ όταν λέμε απλώς ότι έγινε, μιλάμε μόνο για θύματα. Άρα, τώρα οι Ουκρανοί, ενώ δεν ήταν πια θύματα από το 1991 έως το 2014, ξανά έγιναν θύματα. Μετά το 2014. Δηλαδή όλος ο αγώνας που έγινε απελευθέρωσης από το 1991 σταματάει το 2014. Διότι τώρα όταν ένας Ουκρανός μιλάει προς τα έξω, στο εξωτερικό, αναφέρονται αμέσως οι άλλοι στην Κρυμαία. Εδώ είναι ένα καλό διδακτικό παράδειγμα. Είναι τώρα. Είναι σαν να λέτε ότι οι Ουκρανοί είναι, ζουν μόνο μετά την Κρυμαία. Γιατί όλοι ρωτούν το τι γίνεται μετά το 2014. Και εσείς επειδή ζούσατε και πριν το 2014, δεν είμαστε μόνο αυτό. Άρα είναι το ανάλογο με το Γολοντομόρ, όταν οι Ουκρανοί έζησαν το 1932-1933, δεν ήταν μόνο αυτό το σύστημα αναφοράς, ήταν και πριν. Μετά το 1991 είδατε πάλι μια αλλαγή φάσης. Γιατί ανακάλυψε ο εξωτερικός κόσμος ότι όντως υπάρχει ένα θέμα σοβαρό και είναι η γερμανία. Και τώρα, επειδή έχουμε μια άλλη ημερομηνία, έχουμε ένα στρατηγικό δίλημα. Θα σας εξηγώ τι εννοώ με το δίλημα. Άμα κάποιος σας πει, άμα δεν ξαναμιλήσετε για το Γολοντομόρ, εμείς φεύγουμε από την Κρυμαία. Εξιόν βάμ σκάζω,
якщо оставити мову, якщо ви більше не будете говорити про Голодомор, а ми залишаємо Крим. І? Чи? А міляти ятін Кримея, де зелому і накаєте камія на фора про Голодомор. Чи будете говорити про Крим, не згадуючи взагалі про Голодомор? Тобто ти кажеш, ми говоримо про Голодомор, Кримея. У нас на Азії виходить Голодомор і Крим. Ти вітаєш з Україною, що я лише? І ми просимо українців вибрати, що є більш. Але на ксерете зі стратегії, отам са зділено дві епілогіс. Стратегія – це коли ми даючи два вибори. І сості апані сіні треті. А правильно відповідь – це треті. Де препі на карете ти сінгріс? Не потрібно ніколи порівнювати. Пребі на ехіте кета дві. Потрібно мати і два ці аспекти мови. То кратос омос, то кратос омос, у діяхізіте то проблема тора. Держава, яка зараз розпоряджається, працьовує цю тему. Ехі на пайо проблема, чи на синхронно проблема. Має дві проблеми, сучасну і стару. А ехі ті інтанці на міляє пьо поріє то синхронно. Але більш актуальна є нинішня проблема. Ενώ η διασπορά μπορεί να εξηγήσει ότι είναι λόγω του παλιού που έγινε το σύγχρονο. Α, διάσπορα μπορεί να εξηγήσει ότι είναι στάρου προβλέμμα με την κλανομά. Άρα, ακόμα και όταν υπάρχει το περιοδικό και δημοσιεύουμε την αλήθεια, αλλά να έχει πολύ με προβλέμμα του κομμουνικού είμαι πράγματα, που δεν λέγεται πράγματα, δεν κάνει μάει πάσα πράγματα, πρέπει να επιλέξουμε πόσε σελίδε θα βάλουμε για κάθε θέμα. Πρέπει να βρίσκεται τι βάρτε και τι σελίδε που θα κόσμο. Όταν είσαι στη διασπορά, δεν επιλέγουμε, λέμε απλώ την αλήθεια για όλα τα θέματα. Όσο με διάσπορα, με ένα μπεράνο που κάνει να βάλει προ θέμα. Όταν είμαστε στο κράτο, θα επιλέξουμε αυτό που έχει λιγότερο κόστο. Και γι' αυτό λέω και έχει ενδιαφέρον σαν έννοια, η διασπορά συνήθω είναι εκτό κράτου. Μου έκανε η διασπορά, μονάχα θα να ξέρετε όμω ότι ο ιστορικό πυρήνα του κράτου είναι έξω. Ιστορική με γεντρό, αντριζάμε και σκράτου, θα βρείτε τι αντριζάμε. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει φιλική εταιρεία. Ετούσε βαμβινό πανιάλτσα φιλική εταιρεία. Δεν είναι τυχαίο που στην Ελλάδα η απελευθέρωση δεν έρθει από μέσα προς τα έξω, αλλά από έξω προς τα μέσα. Και γι' αυτό για το κράτος, για το πρέσβη, έχει τεράστια σημασία να μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο γλώσσες. Η μία η διπλωματική κανονική και η άλλη της φιλικής εταιρείας. Σε μόνο φιλική εταιρεία. Αλλά μόνο με τους δικούς του. Πρέπει να τελειώσω. Όχι. Δεν ευρεάζεις πια, είσαι εντάξει τώρα. Άρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Σε επίπεδο στρατηγικής, έχει τεράστια σημασία από τη διασπορά να περάσουμε στην ομογένεια και από την ομογένεια στη φιλική εταιρεία. Αλλά το λέω αλλιώς τώρα. Αν ήσασταν ήδη στη διασπορά φιλική εταιρεία, δεν θα είχατε ζήσει την Κρυμαία. Να το πω λίγο πιο μοντέρνα. Αν η Ουκρανία ήταν στο ΝΑΤΟ πριν το 2014, θα είχαμε την Κρυμαία. Άρα, όταν μιλάμε, ας πούμε, για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, πολλοί από τους Ουκρανούς, ειδικά οι πιο παλιοί, θεωρούν ότι είναι απλώς δύο θέματα.
τα οποία είναι θέματα επικαιρότητας, αλλά δεν είναι θέματα θεμελίωσης. Αλλά είναι φουνταμεντά. Όμως είναι θεμελίωση, γιατί αν η Ουκρανία ήταν ήδη σε ευρωπαϊκό πλαίσιο το 32. Θα ήμασταν με γενοκτονία το 32 και 33. Αν ήμασταν μετά το 49, όταν ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ, η ζωή της Ουκρανίας ήταν εντελώς διαφορετική. Τώρα το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι το ξέρετε και ακόμα αναρωτιέστε αν είναι θέμα προτεραιότητας. Γιατί έχετε την εντύπωση, το βλέπω, ότι το Euromaidan ήταν λάθος απόκριση. Ενώ έγινε. Να λέω όμως ότι υπήρξε μια προσπάθεια που φάνηκε στους Ουκρανούς ότι πάμε πολύ γρήγορα προς την Ευρώπη. Και μετά από αυτές τις έννοιες είναι ότι όταν έχουμε ζήσει ένα γεγονός, στη στρατηγική πάντοτε αναρωτιόμαστε αν είχαμε κάνει κάτι άλλο, θα υπήρχε αυτό το γεγονός. Πόσες φορές πρέπει να γίνει αυτό το γεγονός για να αναπτύξουμε μια στρατηγική η οποία θα απορρίψει την παράδειγμα. Αλλά εδώ υπάρχουν ιστορικά δεδομένα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η διασπορά ομογένεια αφρική εταιρεία, έτσι ώστε να βοηθήσει περισσότερο το κράτος να απελευθερωθεί από έναν δεσμό. Δηλαδή, να μην είναι απαραίτητα το κράτος που πετυχαίνει την αναγνώριση σε μια χώρα, να είναι το λόμπι της χώρας που το πετυχαίνει και μετά το κράτος να λέει έγινε αναγνώριση. Δεν φταίμε εμείς. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί μερικές φορές το κράτος δέχεται πιέσεις για να μην βοηθήσει άλλο κράτος να το αναγνωρίσει. Αυτές τις πιέσεις δεν μπορούμε να τις ασκήσουμε πάνω στη διασπορά. Η διασπορά έχει ένα κακό και ένα καλό. Η διασπορά δεν συμφωνεί ποτέ μεταξύ του. Και γιατί είναι καλό? Επειδή δεν συμφωνούν ποτέ μαζί, δεν μπορούν να συμφωνήσουν με αυτό που θα τους πει το κράτος. Άρα θα συνεχίζουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι. Τι κάνετε. Δεν λοιπόν, ας πούμε, no, yes, yes, ναι, τα, το ίδιο, όχι, okay, okay, κατάλαβα. How much time do you need, excuse me, στήριξε σας. Πόσο εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα, όσο αφήνετε θα μιλάω. Okay. Άμα μου πείτε να την πρόσω, τέλος. Σας δείχνω πώς λειτουργεί η διασπορά. Θέλουμε να μετακινήσουμε αυτά τα τραπέζια. Θα λυγούν όλοι, θα τραβάνε όπως να είναι και τα τραπέζια θα μετακινηθούν. Τώρα
πώς λειτουργεί το κράτος. Το κράτος είναι θα σπρώξουμε μόνο από τη μία πλευρά και θα πάμε μέχρι να φτάσουμε σε έναν τοίχο. Άρα η διασπορά έχει αυτή τη δυναμική να ανακατεύει τα πράγματα. Και ακόμα και από κράτος λέει θα πάμε εκεί. Διασπορά λέει θα πάμε και εκεί. Τελειώνω. Να ζευγαριστούμε. Λέγοντας το εξής. Έχετε περισσότερα κοινά στοιχεία με τους Έλληνες όσο αφορά τη στρατηγική. Έχετε ιστορία. Έχετε συνέχεια. Και δεν πιστεύετε ότι έχετε στρατηγική. Αλλά επειδή δεν το πιστεύετε, δεν μπορεί να το μάθουν οι εχθροί. Ως και κλειδιά δεν είδατε, πρώτα να δεις να έτσι να έχει παραγωγή. Γι' αυτό τα πάτε τόσο καλά. Το μου βαστάψε. Ευχαριστώ πολύ.